Με τον ίδιο τρόπο, η NASA μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχει το κομμάτι των διαστημικών ντύσεων, αλλά όλο αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην ανθρώπινη κοινωνία, έχει να κάνει με τις μορφές της γεωργίας, για παράδειγμα, η οποία αναπτύσσεται σε δύσκολες συνθήκες, έχει να κάνει με θέματα υγείας, τα οποία εκδηλώνονται σε δύσκολες συνθήκες, και πάνω στη Γη δεν έχουμε ίσως τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις συνθήκες για να εξετάσουμε τέτοιες πτυχές της ζωής του ανθρώπου, οι οποίες έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Οπότε η κυρία Μακφή έχει το μεγάλο το κομμάτι της επικοινωνίας αυτών των κοινωνικών των δράσεων της NASA. Να πούμε ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης με την τεχνολογία αιχμής την οποία αναπτύσσει μπαίνει σε διάφορες πτυχές όπως την αεροδιαστημική, δεν είναι παράξενο αυτό. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ένα από τους τρεις σταθμούς διόρθωσης της αλτιμετρίας των δορυφόρων παγκοσμίως. Υπάρχουν τρεις σταθμοί, ο ένας είναι στη Γάβδο και χειρίζεται από προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οπότε ουσιαστικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με ανάλυση σήματος, με ανάλυση της κίνησης, με θέματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της νευροφυσιολογίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης αναπτύσσει πάρα πολύ τεχνολογία αιχμής και εμπλέκει και τους φοιτητές μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις, μέσα από τις διπλωματικές οι οποίες εκπονούνται στο Πολυτεχνείο, αλλά και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Οι επισκέπτες μας επισκέφτηκαν τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, είδανε με τι ασχολούμαστε και ήδη έχουμε κάποιες εχμές για συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και της NASA. Οπότε ένα από τα μεγάλα τα αποτελέσματα είναι το κομμάτι των συνεργασιών και η γνωστοποίηση, αν θέλετε η δημοσιοποίηση σε μεγάλο κοινό της δουλειάς που γίνεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το όραμα για το τι μπορούν να κάνουν οι φοιτητές μας πέρα από τα συνηθισμένα τα οποία έχουν να κάνουν με τις σχολές του μηχανικού. Το να ασχοληθεί κάποιος ή κάποια με την αεροδιαστημική, με την αστροφυσική, με την NASA, είναι κάτι το οποίο είναι, φαντάζει πολύ μακρινό και όμως είναι τόσο κοντινό και υπάρχουν δείγματα και από φοιτητές μας και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα οποία ασχολούνται με την αστροφυσική και υπάρχουν και φοιτητές οι οποίοι έχουν καταλήξει να συνεργάζονται με την NASA. Οπότε θέλουμε να εμφυσίσουμε στους φοιτητές μας και αυτό το όραμα, ότι μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα αρκεί να το βάλουν όραμα. Είναι ένα απτό παράδειγμα. Ζούμε μία τραγωδία αυτή τη στιγμή της κλιματικής αλλαγής. Όλο αυτό το φαινόμενο μας έπιασε, αν θέλετε, απροετοίμαστους. Να πω απροετοίμαστους. Πώς θα μπορούσαμε να προετοιμαστούμε? Το διάστημα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την εποπτεία όλης της δημιουργίας αυτού του κύματος της κακοκαιρίας το οποίο μας χτύπησε και ίσως θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε για να δούμε πού ακριβώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία και να προστατεύσουμε πολύ πιο γρήγορα τον πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές. Όλη αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει με εικόνες οι οποίες έρχονται από την NASA και αναλύονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Όλοι οι αλγόριθμοι της ανάλυσης μπορούν να γίνουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οπότε αυτός ο συνδυασμός των δύο των ιδρυμάτων της NASA και του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως και άλλων ιδρυμάτων, έτσι, δημιουργεί ένα πλούτο από επιστημονικό δυναμικό το οποίο μένει στον χώρο του, αλλά δημιουργεί για παγκόσμια κοινωνικά θέματα.